Με σημερινέ αναφορέ από διεθνή μέσα, η Βραζιλία σκοπεύει να επενδύσει κεφάλαια αξία 10,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την απόκτηση εξοπλισμού για το στρατό τη, συμπεριλαμβανομένου του πλησιασμού του στόλου μαχητικών jetty τύπου Gripen και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων τη εγχώρια κατασκευάστρια αεροσκαφών Empire για αεροπλάνα εναέριου ανεφοδιασμού. Το νέο μέτρο, το οποίο αποκαλύφθηκε στι 11 Αυγούστου. Αποτελεί μέρο του προγράμματο Growth Acceleration Program τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση. Τα προγράμματα του ΠΑΚ αφορούν διάφορου τομεί και εμφαρμόζονται εδώ και πολλά έτη. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα φαίνεται πω δόθηκε έμφαση και στον τομέα τη άμυνα, τον οποίο η Βραζιλία φαίνεται πρόθυμη να εξελίξει. Ο εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων με υπερσύγχρονε τεχνολογίε, η ενίσχυση των δυνατοτήτων τη τεχνική άμυνα και η φύλαξη των συνόρων είναι κάποιοι από τους στόχους του νέου ΠΑΚ, αναφέρει η σελίδα της κυβέρνησης στο διαδίκτυο. Η Βραζιλία σκοπεύει να επενδύσει πολλά δισεκατομμύρια μέχρι το 2026 και άλλα τόσα χρήματα μετά το συγκεκριμένο έτος, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο ακριβές χρονοδιάγραμμα για μετά το 2026. Αν και το πρόγραμμα αυτό δεν απαιτεί νομοθετική έγκριση, μια και είναι ένα ομοσπονδιακό επενδυτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από κυβερνητικά κεφάλαια, αναμένεται πω μπορεί να συναντήσει αρκετά προβλήματα. Αρχικά, είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν οικονομικέ προκλήσει που θα συρρυκνώσουν τον αρχικό προπολογισμό, τουλάχιστον σύμφωνα με αναφορέ ειδικών από τη χώρα τη Νότια Αφρική. Οι επικεφαλεί έχουν κάνει συχνά περικοπέ τα τελευταία χρόνια. Οι επενδύσει: θα εξαρτώνται από τι αιτήσει οι οικονομικές δυνατότητες της κυβέρνησης, τον έλεγχο στα έξοδα και στην οικονομική πρόοδο της χώρας, δήλωσε ο Κριστιανό Νορόνχα, αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας Arco Advice. Όπω και να έχει, με τόσα πολλά χρήματα οι βραζιλιάνικες ένοπλε δυνάμεις μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά. Για την πολεμική αεροπορία τους, το πλάνο αναφέρει την παραγωγή και την απόκτηση 34 μαχητικών Just ZAS-39 Gripen πράγμα που σχεδόν θα διπλασίαζε τον τωρινό στόλο τη χώρα. Η Βραζιλία είχε υπογράψει συμβόλαιο με τη Σουηδική ΣΑΜΠ το 2014 για 36 τέτοια μαχητικά έναντι 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 2022 ζήτησαν άλλα 4 jets. Τα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν μέχρι το 2027. Το Υπουργείο μίλησε και για ένα άλλο πρόγραμμα απόκτηση εντό του ΠΑΚ, την αγορά εξ σε C390 Millennium, γνωστά ω KC390, τα οποία παράγει η τοπική εταιρεία Embraer και είναι ικανά να ανεφοδιάζουν με καύσιμο άλλα αεροσκάφη εν πτήση. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα.